Πάμε και στη Σοφία Φασουλάκη για να δούμε, Σοφία, τι ακριβώς λένε οι νομικοί. Αλλά αναφέρθηκε και ο Σωτήρης στην κατάθεση που είχε γίνει στον αντιεισαγγελέα, τον κύριο Σοφουλάκη. Mm-hmm. Να δούμε τι στοιχεία έχουμε για αυτή την κατάθεση. Πώς ακριβώς έγινε. Θα πρέπει να σου πω, Στέλλα, ότι αφού οι εισαγγελείς ξεκαθαρίζουν ότι η Προανακριτική Επιτροπή είναι ένα αυτοτελές όργανο, ανεξάρτητο όργανο και δεν μπορεί η μία αρχή να ανακατεύεται στο τι θα κάνει η άλλη, αφού διασαφηνίζεται αυτό, οι πληροφορίες που έχουμε εμείς είναι ότι οι μάρτυρες Κελέση και Σαράφης κατέθεσαν ενώπιον του αντισαγγελέα του Αρουπάγου, του κυρίου Σοφουλάκη, έχοντας αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά τους. Δεν ξέρω να σου πω αν φορούσαν κουκούλες ή περούκες ή μάσκες, γιατί έχει ακουστεί και αυτό, και μεγάλα γυαλιά, μαύρα γυαλιά. Πάντως ήταν αλλοιωμένα αυτό τα χαρακτηριστικά τους. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι ήταν αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, έτσι ώστε να προστατευτούν όπως προβλέπει ο νόμος. Κατά τα λοιπά, θυμίζω την εφτασέλιδη αναφορά της εισαγγελέας κατά της διαφθοράς της κυρίας Τουλουπάκη, η οποία αναφέρεται αναλυτικά στο τι προβλέπει η ελληνική και η ευρωπαϊκή νομοθεσία για το καθεστώς προστασίας των προστατευομένων μαρτύρων, λέγοντας ότι θα πρέπει να καταθέσουν σε ξεχωριστό χώρο από αυτό που βρίσκονται οι βουλευτές, με αλλοιωμένη τη φωνή τους, αλλά και καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Κλείνοντας, να σου πω ότι τονίζεται από πολλούς νομικούς ότι ο μόνος που μπορεί να άρει την κουκούλα είναι είτε ο εισαγγελέας κατά της διαφθοράς, είτε όταν έρθει η ώρα με απόφασή του το δικαστήριο.